Άμα κάνουμε διακοπές μαζί, άμα. Ναι. Θα μας μαγειρεύεις. Εννοείται. Τέλειο. Αφού δεν θα έχω τίποτα άλλο να κάνω. Λοιπόν, ένα. Είχανε και εσύ ακριβώς το ίδιο με το άλλο. Σφολιάτα, ε. Ναι. Μόνο ένα, μία συσκευασία για τόσο πολύ που κάνεις εσύ φτάνει. Σου είπα θέλουμε δύο συσκευασίες, τέσσερα φύλλα σφολιάτας. Εμείς τώρα θα δείξουμε το τι μία συσκευασία. Μου ζητάτε με τζάμπα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μία συσκευασία που αγοράζουμε σφολιάτας έχει πάντα δύο φύλλα. Ωραία, το ξέρω. Εμείς στη συνταγή μας χρειαζόμαστε τέσσερα φύλλα, αλλά δύο συσκευασίες. Άπλωσε το. Πού είναι το άλλο, αυτό ρωτάω. Το άλλο δεν έχω τώρα δει, γιατί ήταν ξόδεψε άλλο. Έκαψε ένα γι' αυτό, βλέπεις. Το είδα πριν. Ναι. Συγγνώμη, αυτά από φύλλα, αυτά φύλλα σφολιάτας είναι εδώ. Ναι. Αυτά λοιπόν. Είναι φύλλα σφολιάτας. Ναι, ναι. Αυτά δεν τα αγοράζουμε έτοιμα και κάπως λέγονται και υπάρχουν και σε φέτες. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνα. Όχι. Πώς λέγονται? Τα σαβαγιάρλες. Ναι. Άλλο πράγμα, και είναι για τυραμισού. Α, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σαβαγιά. Λοιπόν. Εσύ θα σου πω τι θα κάνεις. Όσο ώρα εγώ θα κάνω την κρέμα εδώ πέρα για να δείξω πώς γίνεται. Θα πάρεις και θα αισιώσεις τη σφολιάτα. Πρέπει να είναι αίσθητα. Ίσια γιατί. Γιατί όταν την βάλουμε στο φούρνο, μην την τραβάς καθόλου. Ας την αποσκάτσει. Όταν την τραβάμε στο φούρνο, ό,τι βάζουμε στο φούρνο, όσο δεν είναι αίσια, τόσο παράξενα σχήματα παίρνει. Εμείς θέλουμε να είναι όσο πιο ομοιόμορφο γίνεται. Είναι ένα γλυκό που θες να είναι ομοιόμορφο. Ναι. Και κοίταξε τι κάνεις. Φέρε εδώ. Να σου κάνω το ένα και θα κάνεις το άλλο. Κόβεις τη μέση κατά μήκος. Στα 6. Ωραία. Ωραία. Έτσι όπως είναι, παίρνεις ένα φύλλο, το ρίχνεις μέσα στη ζάχαρη. Και έτσι κάνεις, το κάνεις καραμελίζε. Ένα. Γιατί είπε ο Άκης ότι το μιλφέι, άμα τα αφήνεις μετά στο ψυγείο, απορροφάει όλα τα υγρά στοιχεία της κρέμας, η σφολιάτα μας και γίνεται, πανιάζει, γίνεται υγρό και δεν τρώγεται μετά. Αυτό είναι το μυστικό με εμένα για το μιλφέι. Οπότε για να μην απορροφήσει το υγρό. Ναι. Το κάνεις με τη ζάχαρη. Απλά το βάζετε πάνω όσο πάρει. Δεν χρειάζεται να πατήσετε να πάρει παραπάνω ζάχαρη. Λοιπόν, όση ώρα θα κάνει. Γιατί είναι και πιο νόστιμο, βέβαια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άχνη ζάχαρη, δεν έχει σημασία. Και άχνη ζάχαρη και κρυσταλλική, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με την άχνη θα φουσκώσει και λίγο παραπάνω. Οπότε, αν έχετε άχνη, να βάλετε καλύτερα άχνη. Εγώ έβαλα κρυσταλλική για να δείξω ότι γίνεται και με αυτή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας δείξω αυτό που έλεγα πριν. Δέστε τον πάτο της κατσαρόλας, έχει βράσει το γάλα και όμως δεν έχει πιάσει καθόλου κάτω. Το βλέπεις. Φαίνεται πάνω. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό βοήθησε να γίνει η ζάχαρη. 12 και 12, 24, με 24 κομμάτια σφολιάτας βγάζεις όλο αυτό το γλυκό 6, που είδαμε 6, στην 12, αρχή. Ναι, 24 κομμάτια. Λοιπόν, με το που βράσει το γάλα, παίρνετε το μείγμα από το μισό λίτρο γάλα που κρατήσαμε, το corn flour και τα αλεύρι, το ξύσμα πορτοκάλι και τις βανίλιες και το ρίχνετε μέσα. Θα πάμε και αυτό πίσω. Είπαμε, η συνταγή και τα υλικά τα οποία έδωσε ο Άκης για το μιλφέι είναι για μια τεράστια ποσότητα, πολύ εντυπωσιακή όμως, την οποία βεβαίως μπορείτε να δείτε και μετά, στη συνέχεια, όποτε θέλετε, στο site του Mega. Λοιπόν, για να δεις πόσο εύκολο τώρα είναι να γίνει η πατησερή μας. Λοιπόν, όση ώρα θα ανακατεύω εγώ εσύ, εσύ έχω τρία ταψιά πίσω με λαδόκολλα, θα πάρεις και θα μου βάλεις τέσσερα σε κάθε ταψί, τέσσερα κομμάτια. Από τη σφολιάτα. Γι' αυτό σας είπα ότι μπορείτε να τα κάνετε συγχρόνως. Θέλεις να τα βρέξω τα... Όχι, όχι, καθόλου. Δεν χρειάζεται. Θέλεις τα ψιά. Τα βάζω μέσα. Ναι, ναι. Χωρίς βάλεις... τίποτα, ε. Ένα. Λαδώνω. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα έχετε το νου σας όλη την ώρα. Θα είστε από πάνω και θα ανακατεύετε γιατί λίγο μεταφρύσετε θα πιάσει το μείγμα. Εγώ θα μπορούσα να χωρέσω κι άλλα. Έλα να δεις πως έπαιξε κατευθείαν. Τι ωραία που μυρίζει. Τώρα κοίταξε κάτι πολύ βασικό που έχουν όλες οι κρέμες που κάνουμε. Όλες οι κρέμες που κάνουμε έχουν αλεύρι. Οπότε, στο σημείο που πίζουνε, βγάζουμε από τη φωτιά γιατί άμα τα αφήσουμε πάνω θα συνεχίζει να βράζει και θα πιάσει από κάτω. Παίρνουμε ένα κουτάλι και δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε και βλέπεις άμα σου έρχεται αλεύρι. Άμα σου έρχεται αλεύρι, όπως έρχεται εδώ πέρα αλεύρι, το ξαναβάζεις πίσω στη φωτιά και μαγειρεύεις λίγο ακόμα. Έρχεται αλεύρι. Βλέπεις. Και ξέρετε κάτι, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα μέσα μπορεί η αλευρίλα να φύγει. Οπότε, μετά από 5-10 δευτερόλεπτα που ανακατεύεται ξανά και συνεχίζει να πίζει αυτό, ξαναβγάζω από τη φωτιά. Ξαναπαίρνω ένα κουταλάκι και δοκιμάζω. Και βλέπω, μου έρχεται αλεύρι. Μου έρχεται πάλι αλεύρι.
Άρα δεν έχει ψηθεί. Το ξαναβάζω πίσω. Είσαι ωραίος. Και σου είπα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα μέσα, πραγματικά εκεί πέρα που είναι άψητη ουσιαστικά, γιατί ψημένη είναι, απλά σου έρχεται αλεύρι, ψήνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη. Καλά, βρε, το πετάς. Κάθε ένα που χρησιμοποιώ το βάζεις στα πλετά. Πού να ξέρω τι. Το αλεύρι έχει φύγει. Να πω μέχρι στιγμής τι έχουμε κάνει. Ναι. Λοιπόν, έχεις βάλει μισό από το, και παραπάνω λίγο από το λίτρο του γάλακτος μέσα στην κατσαρόλα μαζί με τα 300 γραμμάρια ζάχαρη. Το ένα λίτρο γάλα το έβαλα μέσα. Το μισό το κράτησα στην άκρη. Το μισό το κράτησα στην άκρη. Ναι. Μέσα στο, και το έβαλες να βράζει με τη ζάχαρη το γάλα. Ναι. Το άλλο γάλα έβαλες corn flour, αλεύρι, τις 150 βανίλες, και 150 γραμμάρια. Αλεύρι και corn flour, τις 4 βανίλες, ναι, και το ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Ακριβώς. Ανακάτεψες πάρα πολύ καλά. Ανακατεύουμε σε εκείνο το σημείο πάρα πολύ καλά, γιατί άμα δεν ανακατεύσετε πάρα πολύ καλά εκεί πέρα θα κάνει γουρμπαλάκια όπως έκανα εδώ πέρα. Τα κατάλαβες. Mm-hmm. Επειδή εκεί πέρα δεν σπάσανε τα γουρμπαλάκια, μετά θα μείνουν και θα μείνουν εδώ πέρα. Αλλά δεν μας πειράζει, γιατί αυτή η συνταγή συγχωρεί.